για ένα δημοσιογράφο του Στάρ, ένα πολύ αγαπημένο παιδί, ένα πολύ καλό συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος αποκάλυψε στο Facebook του για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά, συγκινεί ο Γιώργος Βότσκαρης, ένας γνωστός δημοσιογράφος, τον έχετε δει στα Δελτία και σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές του σταθμού. Ένας νέος άνθρωπος. Για πες μας, Βαγγέλη Καραλή. Πραγματικά είναι έτσι από αυτές τις ειδήσεις που παγώνεις και ειδικά όταν τα βλέπεις μπροστά σου, είτε πρόκειται για συνάδελφο, είτε πόσο μάλλον περισσότερο για άνθρωπο δικό σου, της οικογένειάς σου. Ένας πολύ γνωστός. Είναι εδώ πέρα ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος, συνάδελφος, νεότατος, ο οποίος σήμερα έγραψε στο Facebook κάτι που συγκλώνησε και είπε χαρακτηριστικά: «Τελικά γεννήθηκα άτυχος, θα πολεμήσω τον καρκίνο, αν και ξέρω ότι θα χάσω». Λέει ο καλός συνάδελφος Γιώργος. Είναι συγκλονιστικό. Βότσκαρης. Πραγματικά. Αμέσως όλοι φυσικά, οι φίλοι του, συνάδελφοι κτλ., έγραψαν από κάτω ότι είμαστε μαζί σου. Μπράβο για τη δύναμή σου, για το οτιδήποτε, ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά ο συνάδελφος, μόλις έμαθε αυτή την είδηση, ότι έχει καρκίνο δηλαδή, σήμερα, έκανε το συγκεκριμένο post, το οποίο συγκλονίζει και νομίζω παγώνει όποιον το διαβάζει. Εμείς στείλουμε τη δική μας ενέργεια και να ξέρει όλο είναι θέμα δύναμης και πίστης. Και ο Θεός είναι μεγάλος. Μπορεί να τα καταφέρει. Ο Θεός κοντά του. Και μένουμε εδώ. Καλύτερα ευχόμαστε μπορεί στο να Γιώργο, τα καταφέρει. Δεν είχα διαβάσει την ανακοίνωση. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είσαι αξιόλογος συνάδελφος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, όλα καλά. Και η επιστήμη προοδεύει. Ποτέ δεν ξέρουμε, ναι, δύναμη ψυχής και πίστη. Και πίστη. Και πίστη, πίστη στον Θεό για να πάνε όλα καλά. Όλα γιατρεύονται. Τώρα, πού πάμε, πού θέλετε να πάμε. Πού θέλετε.